Η υποψηφιότητά μου, ωστόσο. Στον απόϊχο τη επίσημη ανακοίνωση, αρκετέ είναι οι δηλώσει υποστήριξη τη υποψηφιότητα Αχτσιόγλου από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσωπα που συνομιλούν με την Κουμουνδούρου. Είναι μια υποψηφιότητα η οποία με όρου αποτελεσματικότητα μπορεί να φτιάξει ένα σύγχρονο κόμμα το οποίο θα είναι. Ο πολιτικό χώρο για του αριστερού, κεντροαριστερού, yeah. ανθρώπου αυτή τη χώρα. Θα μπορεί να φέρει και αποτελέσματα νίκη. Μία αξιόλογη γυναίκα με στέρεη επιστημονική συγκρότηση. Αριστούχο απόφοιτη τη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο και τι πολιτικέ επιστήμε και από το 2015 διδάκτορα νομική στο εργατικό δίκαιο με τιμητική διάκριση. Έφη, καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Αύριο το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του το Ευκλήδη Τσακαλώτο, έχοντα στο πλευρό του στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπω ο Γιώργο Σταθάκη και ο Ανδρέα Κανθό. Προ την υποψηφιότητα Τσακαλώτου, ο οποίο δεν έχει κρύψει τα φιλοπαοκικά του αισθήματα, έδειξε και η βουλευτή Φλόρινα Πέτι Πέρκα. Ω βορελαδί, να πω όμω κάτι, α ένα στίγμα. Δεν είναι παουκτζή ή ο επόμενο πρόεδρο. Νίκο Παπά και Παύλο Πολάκη αναμένεται να ανοίξουν τα χαρτιά του μέχρι το Σαββατοκύριακο. Ο Νίκο Παπά στο Όπεν είπε ότι θα ενημερώσει πρώτα του συντρόφου στον Ο Παύλο Πολάκη στην πολιτική γραμματεία υποστήριξε ότι η νέα ηγεσία θα πρέπει να βάλει προτεραιότητα τη διαφάνεια. Θεωρώ κεντρικό ζήτημα το θέμα τη διαπλοκή. Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει σε αυτή τη χώρα αν δεν χτυπηθούν με συγκεκριμένο τρόπο τουλάχιστον κάποιε από τι 100 οικογένειε που εισπράττουν το 50% του τζίρου κάθε δραστηριότητα που υπάρχει στην Ελλάδα. Για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να αποτελέσει κεντρικό στοιχείο τη παρουσία μα η ανυποχώρητη μάχη με τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Είμαστε με του πολλού είμαστε με το δίκιο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η συζήτηση για την πολιτική κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Έφη Αχτσόγλου βλέπει ω πολιτική πηξίδα το δίκαιο των πολλών. Ενώ ο Πάνο Κουρλέτη θέτει το χώρο τη αριστερά ω αφετηρία του πολιτικού μηνύματο. Για τη δική μα αριστερά, ένα κόμμα διακυβέρνηση και εξουσία πρέπει να απαντά στο ποιοτικό πολιτικό ερώτημα. Ποια διακυβέρνηση και σε ποια προοπτική. Η απέφθυνσή μας προς κοινωνικές ομάδες που θέλουμε να εκφράσουμε πρέπει να εκινεί από το έδαφος της αριστεράς. Απευθυνόμαστε ναι. στον κόσμο, στην κοινωνία από την αριστερά έως το προοδευτικό κέντρο. Είναι στη διακήρυξή μας. Ναι. Αυτό φαίνεται ότι υπηρετείται από τους υποψηφίους.